μέχρι να φτάσουμε προς την σωτηρία. Λίγες μόνο ώρες μετά την πιο σφοδρή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νοτιολίβανο, δεκάδες Ορθόδοξοι κάτοικοι της Βηρυτού κατακλείζουν τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου για την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Αυτό που επιθυμούν είναι να αντλήσουν δύναμη και ελπίδα από το κήρυγμα του πατέρα Ιουστίνου. Στη Χριστιανική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εδώ στη Βηρυτό σειραίουν μαζικά επιστή για την Κυριακάτικη προσευχή. Και ο πατέρας Ιουστίνος, μιλώντας στα ελληνικά, δίνει το στίγμα για την ελπίδα και το κουράγιο που πρέπει να έχουν οι κάτοικοι του Λιβάνου. Εγώ που ήμουν στην Ελλάδα και ήρθα προχτές, ήρθα σκόπιμα να είμαι εδώ στο ναό και έτσι τα είπαμε. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να είμαστε στην πατρίδα. Ανάμεσα στους πιστούς και αρκετοί Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι της Βηρυτού, όπως η Ελένη Χατζηθωμά και ο ανιψιός της, οι οποίοι μετά από σχεδόν 20 χρόνια βιώνουν και πάλι τον εφιάλτη του πολέμου. Επία μια φορά τότε το 2006 στην Κύπρο με το βαπόρι το ψαρά. Αυτή τη φορά δεν εννοώ να πάω, γιατί μεγάλωσα στα χρόνια. Ζούμε οι χειρότεροι ημέρες και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά. Το σχέδιο δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Έχει περίπου 3.000 Έλληνες εδώ. Δεν μπορούμε να φύγουμε με τι γονείς μου αρρώστοι και δεν μπορούμε να πάμε. Η Βηρυτός έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμπ προσφύγων. Πλατείες, κενά κτίρια, ακόμη και πεζοδρόμια έχουν πλημμυρίσει από χιλιάδες αμάχους που έφτασαν εδώ σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς. Στα μάτια τους διακρίνει κανείς την απόγνωση και την αβεβαιότητα, αφού νιώθουν εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους. Με τον Κώστα τον Παπαδάτο έχουμε φτάσει στην παραλιακή ζώνη της Βηρυτού, εδώ που όπως μπορείτε να δείτε, εκατοντάδες πολίτες έχουν κατασκηνώσει έξω από ένα τζαμί. Είναι άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους λόγω των Ισραηλινών επιδρομών και δεν ξέρουν πότε θα επιστρέψουν πίσω στις κατοικίες τους. Εικόνα απόγνωσης και προσφυγιάς και σε αυτό το σχολικό συγκρότημα λίγο έξω από την Ταχύγε. Οικογένειες εκτοπισμένων έχουν απλώσει τα ανεπομείνοντα υπάρχοντά τους στο προάβλιο, ενώ οι αίθουσες που κάποτε ήταν χώρος διδασκαλίας για μαθητές έχουν πλέον μετατραπεί σε άτυπα καταφύγια. There's a people from the Dahiyeh, from the south, from all over countries, all over cities that are being bombed. We have here around 28 class. So we take all the chairs to the side and we put the mattresses on the floor. Wearing so for the mattresses and the blankets and the pillows and everything. They're sleeping on the floor, but on the mattresses. Η ανθρωπιστική κρίση στη Βηρυτό επιδεινώνεται διαρκώς και τα αεροσκάφη με τρόφιμα και φάρμακα που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τους βομβαρδισμούς φαίνεται πως δεν αρκούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των χιλιάδων εκτοπισμένων πολιτών.